Καλησπέρα φίλες και φίλοι, FotisFX.com και Φώτης Αμαρίδης. Άλλο ένα ενδιαφέρον μάθημα για το Photoshop. Θα δούμε δηλαδή πως μπορούμε σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία να δώσουμε πινελιές έγχρωμου. Δηλαδή θα μετατρέψουμε πιο συγκεκριμένα μια έγχρωμη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη, αφήνοντας όμως κάποια μέρη της έγχρωμα. Για το λόγο του αληθές λοιπόν ξεκινάμε. Διπλό κλικ πάνω στην μεγάλη γκρίζα επιφάνεια. Φέρνουμε τη φωτογραφία μας. Πολύ ωραία, μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η φωτογραφία. Το παλιό βιβλίο με ένα φθαρμένο τριαντάφυλλο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, Select Color Range και επιλέγουμε πάνω στο κόκκινο. Ας κοιτάξουμε να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό κόκκινο της φωτογραφίας. Και από το Fujiness να κοιτάξουμε να φαίνεται μόνο το χρώμα που θέλουμε στο άσπρο. Το μαύρο δηλαδή καλύπτει την υπόλοιπη περιοχή. Βλέπετε εδώ αρχίζει και φαίνεται λίγο. Ενώ εδώ είναι μια χαρά. Πατώντας OK βλέπουμε ότι έχει επιλεγεί το κόκκινο. Βέβαια έχει κάποιες διορθώσεις. Θα το δούμε αυτό. Δεξί κλικ στο layer μας, duplicate layer. OK. Μετά πατάμε το πλήκτρο της μάσκας για να φτιάξουμε μια γρήγορη μάσκα και βλέπετε εδώ ότι έχει μασκαριστεί μόνο το κόκκινο που επιλέξαμε προηγουμένως. Πάμε λοιπόν στο layer από κάτω, πάμε Image Adjustments, Gradient Map και αντί για κόκκινο επιλέγουμε το gradient από μαύρο σε λευκό. Πολύ ωραία και έτοιμη η φωτογραφία μας ή σχεδόν έτοιμη. Μπορούμε να πάμε στο από πάνω layer, να επιλέξουμε τη μάσκα με αριστερό κλικ. Πολύ όμορφα, να πάρουμε τη γόμα μας και κάνοντας λίγο zoom και μειώνοντας λίγο τη βούρτσα μας, να φτιάξουμε κάποια μέρη τα οποία παρέμειναν ασπρόμαυρα. Πολύ ωραία. Εσείς ό,τι θεωρείτε βέβαια εδώ θα κάνετε. Μπορείτε φυσικά να αφήσετε το υπόλοιπο λουλούδι έγχρωμο. Πολύ όμορφα. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Πιστεύω να σας βοήθησα. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι να κάνετε μια φωτογραφία από έγχρωμη σας ασπρόμαυρη και να αφήσετε κάποια μέρη έγχρωμα, αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος με τη μάσκα και το Selective Color ήταν ο πιο σύντομος και πιστεύω ο πιο διδακτικός. Να είστε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Πιστεύω να επισκέφτεστε τη σελίδα μου και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.